Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να χαιρετήσουμε την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσει στον εμβολιασμό όλων των κοριτσιών 12 με 13 ετών για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Συγκεκριμένα από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Σεπτέμβριο του 2016, θα εμβολιάζονται όλα τα κορίτσια 12 με 13 χρονών, τόσο στα δημόσια αλλά και εκείνα που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, από τη σχολιατρική υπηρεσία. Είναι ένας αριθμός 9.000 περίπου κοριτσιών που θα εμβολιαστούν και οι δαπάνες που έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2016 ανέρχονται στα 300.000 ευρώ. Αυτή η εξαγγελία, η έναρξη του προγράμματος, συμπίπτει και με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, η οποία είναι από τις 24 του μέχρι 30 Ιανουαρίου. Και ελπίζουμε, και αυτό που θέλουμε είναι να περάσουμε ένα μήνυμα ελπίδας, ότι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας μπορούμε να τον προλάβουμε και όχι μόνο και να το θεραπεύσουμε. Η σημερινή μέρα γυρνάει τη σκέψη μας περίπου ένα χρόνο πίσω. Νομίζω ήταν Φεβρουάριο του 2015, όπου από αυτόν το βήμα ο Δημοκρατικός Συναγερμός μαζί με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φύλων και με τη βοήθεια του Υπουργείου Υγείας ζητούσαμε την κοστολόγηση και την έναρξη του προγράμματος δωρεάν εμβολιασμού κοριτσιών για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Φέτος, σχεδόν ένα χρόνο μετά, βρισκόμαστε εδώ για να χαιρετήσουμε την ανακοίνωση χθες από το Υπουργείο Υγείας για την έναρξη του προγράμματος. Για αυτήν την απόφαση, την οποία θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική, πρόκειται για ένα δώρο ζωής που προσφέρεται από το Υπουργείο Υγείας για τα κορίτσια και τις γυναίκες του τόπου μας. Ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τώρα ξεκινά από την Κύπρο. Ένα πρόγραμμα για το οποίο έχουμε πολεμήσει μαζί με τον ΠΑΣΙΚΑΦ, θεωρώντας ότι το κόστος εμβολιασμού ήταν δυσβάσταχτο για πολλές οικογένειες για να εμβολιάσουν τις κόρες τους και τώρα θα προσφέρεται δωρεάν. Λοιπόν, με αυτόν την ευκαιρία θεωρώ ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Υγείας, ιδιαίτερα τον τέος Υπουργό Υγείας, τον Δ. Φίλιππο Πατσαλίν, που είχε υιοθετήσει αυτή την προσπάθεια, τον Δ. Μπαμπορίδη και την Δ. Μυρτώ Αζίνα, η οποία βοήθησε ουσιαστικά στο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτήν την εξαγγελία. Με αυτήν την ευκαιρία θέλω να καλέσω όλον τον ιατρικό κόσμο, θέλω να καλέσω όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και τους γονείς να αγκαλιάσουν αυτήν την προσπάθεια και να εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά την προσφορά αυτήν από το Υπουργείο Υγείας για να εμβολιαστούν τα παιδιά τους. Υπήρχε μία καχυποψία τα τελευταία χρόνια γύρω από αυτόν τον εμβολιασμό των κοριτσιών. Το έχουμε δει και με την παιδιατρική εταιρεία, αλλά η εξαιρετική δουλειά που γίνεται από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιαίτερα από τον ΠΑΣΙΚΑΦ όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση, από την παιδιατρική εταιρεία, από την γυναικολογική εταιρεία, μας κάνει πολύ αισιόδοξους ότι το πρόγραμμα αυτό θα αγκαλιαστεί με επιτυχία. Ένα πρόγραμμα δώρος ζωής για τα κορίτσια και τις γυναίκες του τόπου μας. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που βρίσκομαι εδώ σε αυτόν τον χώρο με την αγαπητή φίλη Στέλλα, που όπως είπε πριν από ένα χρόνο είχαμε ξαναβρεθεί για να προσπαθήσουμε να πείσουμε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα έστω πιλωτικό με μια ομάδα κοριτσιών καταρχήν που θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο εμβολιασμός για το HPV με θέμα την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως αυτό το θείο δώρο που μας έχει στείλει η εξέλιξη της επιστήμης και η έρευνα που βρήκαν ένα εμβόλιο να μπορεί να προλάβει τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας όπως και άλλους καρκίνους και σε γυναίκες και σε αγόρια με την εξέλιξη
και την διαφοροποίηση της σεξουαλικής δραστηριότητας στην κοινωνία μας, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με αυτόν τον τρόπο, την εφαρμογή του εμβολίου, τόσο για την ώρα σε αυτά τα κορίτσια, αλλά και στη συνέχεια με ένα πιο διευρυσμένο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει μεγαλύτερο εύρος ηλικίας στην εφαρμογή του εμβολίου, όπως και η εφαρμογή του στα αγόρια, θα σπάσει την αλυσίδα μετάδοσης του ιού από τα αγόρια στα κορίτσια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανίσουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, κάτι που λέμε και σαν σύνδεσμος και παγκόσμιο όραμα, να μπορέσουμε να εξαφανίσουμε τον καρκίνο από την κοινωνία μας κατά το δυνατόν. Έτσι, όσον αφορά το εμβόλιο που προλαμβάνει τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Χαιρόμαστε που το Υπουργείο Υγείας θέσπισε αυτόν τον θεσμό και θα το ξεκινήσουμε από τη νέα σχολική χρονιά, το φθινόπωρο. Και βασικά, χωρίς αυτό είναι για όσον αφορά το εμβόλιο. Όμως, παράλληλα, οι γυναίκες θα πρέπει να εφαρμόζουν το τεστ Παπα-Νικολάου και μάλιστα την υγρή κυτερολογική μορφή του τεστ, που είναι πιο ακριβής, κάθε χρόνο, ώστε με αυτόν τον τρόπο να προλαμβάνουμε ή έχουν κάνει το εμβόλιο ή και να το έχουν κάνει το εμβόλιο, στη συνέχεια θα πρέπει να εξακολουθεί να εφαρμόζεται το τεστ Παπα-Νικολάου για την πλήρη εξάλληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Στην Κύπρο έχουμε γύρω στα 30 περιστατικά το χρόνο και οι ηλικίες όσον αφορά την παρουσίαση του καρκίνου πέφτουν προς τα κάτω, ενώ πρώτα ήταν πιο μεγάλες ηλικίες. Και αυτό είναι το ανησυχητικό και το ότι επιβάλλει και είναι πάρα πολύ χρήσιμο να εφαρμοστεί το εμβολιασμός. Παράλληλα, έχουμε γύρω στους 8 με 13 θανάτους, που επίσης αφορούν νεότερες ηλικίες και γι' αυτό πάλι είναι σημαντικό το θέμα της πρόληψης. Εμείς, σαν ΠΑΣΥΚΑΦ, εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε εφαρμόσει μια ετήσια εκστρατεία για τον καρκίνο του τραχύλου, που βασικά τοποθετείται μέσα στο Γενάρη, επειδή διεθνώς είναι η τελευταία εβδομάδα του Γενάρη, χρησιμοποιείται σαν πρόληψη για τον καρκίνο του τραχύλου, αλλά και ολόχρονα λειτουργούμε με διαλέξεις και παρουσιάσεις σε χώρους εργασίας, σε κοινότητες κλπ. Και βεβαίως κάθε χρόνο στο παρελθόν είχαμε την ευχέρεια να διαθέσουμε έναν αριθμό εμβολίων σε κοπέλες που μας παραχωρούσαν οι εταιρείες που τα παράγουν. Έτσι χαιρετίζω ιδιαίτερα αυτό το επίτευγμα, το να εφαρμοστεί το εμβολιασμό στα 12χρονα, 13χρονα κορίτσια με τη νέα σχολική περίοδο. Και βεβαίως ο στόχος μας εμάς είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό να εφαρμόζει αυτό το θεσμό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να, όπως είπε και η Στέλλα, να αγκαλιαστεί και να χρησιμοποιηθεί αυτό το δώρο που τους προσφέρει, που τους προσφέρουμε και που σε εμάς προσέφερε η επιστήμη τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει πολλές έρευνες, έχει χρησιμοποιηθεί πολλά χρόνια και είναι ασφαλέστατο. Αυτά σε γενικές γραμμές θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ και πάλι και τη Στέλλα και το Υπουργείο Υγείας και εσάς που βρίσκεστε κοντά μας και με το δικό σας τρόπο μεταφέρετε τα μηνύματα στην κοινωνία μας. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ναι. Υπάρχουν σκέψεις να γίνει εμβολιασμός και σε αγόρια των ίδιων ηλικιών που διαβάνουν με τους ευνόητους λόγους? Αυτό ήταν ο στόχος μας, όπως σίγουρα, και της Στέλλας, φαντάζομαι. Σίγουρα για να έχουμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο θα πρέπει να εμβολιάζουμε και τα αγόρια. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όταν ξεκινήσανε με ένα πληθυσμιακό πρόγραμμα κάλυψης των κοριτσιών και μετά επεκτάθηκε και στα αγόρια. Πιστεύω ότι με αυτόν το ξεκίνημα θα μπορούμε και εμείς μέσα στον επόμενο, ελπίζω, 1-2 χρόνια να, μαζί με τον ΠΑΣΥΚΑΦ, να προχωρήσουμε και πάλι σε μια μελέτη, να κοστολογήσουμε τι θα σημαίνει και είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε μια θετική ανταπόκριση. Όσον αφορά που είπατε για μεγαλύτερο εύρος ηλικίας. Βασικά και αυτό θα το δει και βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών θα πρέπει να προχωρήσει, αν θα γίνει ένα γενικό
πρόγραμμα πρόληψης με τον εμβολιασμό να εφαρμοστεί. Όμως η κάθε μια γυναίκα μπορεί να το εφαρμόσει για τον εαυτό της, γιατί και η κοστολόγηση των εμβολίων έχει μειωθεί τον τελευταίο χρόνο, έτσι είναι πιο οικονομικό τώρα από ό,τι ήτανε, και έτσι μπορεί να το εφαρμόσει. Στο εξωτερικό το εφαρμόζουν ακόμη και σε 40-45 χρονών γυναίκες. Απλά να πω για να είναι τα πράγματα έτσι, ότι ο λόγος που ξεκινούμε με 12-13 χρονών δεν είναι οικονομικός ο λόγος. Είναι στα περισσότερα προγράμματα που ξεκινήσαν στην Ευρώπη με δωρεάν εμβολιασμό των κοριτσιών, καλύπτουν αυτές τις ηλικίες που θεωρείται και ηλικία η οποία είναι η ένδειξη για να εμβολιάζονται τα κορίτσια. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα η οποία δεν έχει εμβολιαστεί και είναι στα 20, 22, 23 δεν θα πρέπει να το κάνει. Είναι μια μορφή πρόληψης. Αλλά για μια καθολική κάλυψη του πληθυσμού ξεκινούμε με τον πληθυσμό των κοριτσιών 12 με 13 χρονών μέσα από τα σχολεία. Και το σημαντικό είναι ότι θα είναι μέσα από τη σχολιατρική υπηρεσία, δηλαδή θα μπει μέσα στο πρόγραμμα εμβολιασμών και θα καλύπτονται και τα κορίτσια που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία με αυτόν τον τρόπο μέσα από τα κέντρα υγείας, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εφαρμόζεται όπως χορηγούνται τα άλλα εμβόλια. Θα χορηγείται, θα γίνει μια παράδοση στα παιδιά και στο μέλλον και αγόρια και κορίτσια να καλύπτονται με αυτό το εμβόλιο που είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης αυτή η ηλικία επιλέγεται διεθνώς επειδή και το άτομο είναι πιο, το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι σε καλύτερη φόρμα και οι δόσεις που χρειάζονται είναι μικρότερες για να αποκτήσει την ανοσία που χρειάζεται. Η απόφαση έχει πάρθει μόνο για την επόμενη σχολική χρονιά? Όχι, θα συνεχίσει. Όχι. Η απόφαση έχει πάρθει και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα παροχής αυτού του εμβολίου δωρεάν και θα μπει μέσα στο πρόγραμμα εμβολιασμών όπως όλα τα άλλα εμβόλια που παρέχονται δωρά στα παιδιά μας. Εντάξει, έχουμε ετοιμάσει και ένα κείμενο να σας δώσουμε.